Επειδή μιλάμε εδώ, καλό είναι να ακούγονται και αλήθειες. Και υπάρχει η κοινή αιτία της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, όσο και του πολέμου, που είναι οι ανταγωνισμοί των επιχειρηματικών ομίλων, των υπεριαλιστικών ενώσεων για τα κέρδη, τα μερίδια της αγορές και τις σφαίρες επιρροής. Επειδή από χθες το βράδυ ακούμε κάτι χαρά σε Ευαγγέλια, γιατί προετοιμαζόμενη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορφής για μεταφορά αμερικάνικη υγροποιημένη φυσικού αερίου στο όνομα της απεξάρτησης από το ρώσικο φυσικό αέριο, αυτοί που τώρα παντηρίζουν, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, στήριξαν την πολιτική που ευθύνεται για την εκτόξευση των τιμών και πριν από τον πόλεμο, καταδικάζοντας τη χώρα μας με βάση τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κατευθύνσεις για τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση και το χρηματιστήριο ρήπων, που τεχνητά διόγκωσε τις επιβαρύνσεις στο λιγνίτη και καθορίζει την πιο υψηλή τιμή ως ημερήσια τιμή παραγωγής ενέργειας. Και επειδή μιλούν για το χρηματιστήριο ρήπων και το χρηματιστήριο της ενέργειας συνολικότερα, ξέρετε και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει το χεράκι του. Το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα το 2018, που δεν είπε τίποτα ο κ. Παπαδημούλης, με δηλώσεις του τότε Υπουργού Σταχάκη, προέβλεπε να ξεκινήσει τέλος 2018, αρχές 2019. Επίσης, ακριβώς αυτή την πολιτική πρότισε και για τη ΔΕΗ ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα και μετά η Νέα Δημοκρατία. Γιατί, για παράδειγμα, το τρίτο μνημόνιο προέβλεπε τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% του συνόλου της αγοράς, το όνομα της απελευθέρωσης. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε το 17% και εφάρμοσε το σύστημα των δημοπρασιών, με το οποίο η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πουλά το παραγόμενο ρεύμα κάτω από το κόστος στους ανταγωνιστές της. Έτσι λοιπόν μετά εμφανίστηκε τάχα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι χρειάζονται αυξήσεις στη τιμή του ρεύματος για να αργήσει να ανακριθεί η ζημιογόνος πόδια της ΔΕΗ. Να λοιπόν πως πιάστηκαν οι αυξήσεις, να πως φούντωσαν οι τιμές και διαμορφώθηκαν και καρτέλ στο όνομα προσωρινών συμφωνιών ανάμεσα στους ομίλους. Την απολιγνητοποίηση είχε ξεκινήσει η απολιγνητοποίηση από το 2011 με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι υπηρέτησαν την απολιγνητοποίηση, που έφτασε στο έγκλημα να μετατραπεί η σύγχρονη λιγνητική μονάδα, η Τολεμαΐδα 5, σε μονάδα φυσικού αερίου και επί της ουσίας να διακοπεί επίσης η εξόρυξη στα πετρέλαια Καβάλας, απολύοντας εκατοντάδες εργαζόμενους. Άρα λοιπόν, να τα πούμε αυτά, καλό είναι να τα θυμίζουμε, γιατί τώρα που βγαίνει ως επιλογή η μεταφορά επανάκριβου εισαγόμενου φυσικού αέρα ως στρατηγικό καύσιμο της ηλεκτροπαραγωγής, πρέπει να θυμίσουμε ότι από τη θαλάσσια μεταφορά του φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή θα γίνει, η μεταφορά θα είναι ακόμα πιο ακριβή για το λαό. Λέτε και ότι θα έχει αυξημένο κόστος. Ακριβώς. Οι Έλληνες εφοπλιστές θα θησαυρίζουν και ως μεταφορείς υγροποιημένου φυσικού αερίου και ως βασική μέτοχη των πλατφορμών αποθήκευσης και επαναρρεοποίησης του αερίου στην Ελλάδα. Κριτήριο λοιπόν είναι τα κέρδη και σε κάθε περίπτωση τώρα ο τσακωμός πώς να συμφωνήσει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ για πόσα δισεκατομμύρια κερδίζουν οι όμιλοι, είναι μια συζήτηση που δεν αφορά τον λαό, γιατί επί της ουσίας και οι δύο είναι συνένοχοι σε αυτόν τον δρόμο που δίνει αφιδώς τα κέρδη στους ομίλους, χρεώνει με φόρους τον λαό. Και γιατί δεν πέφτουν οι φόροι? Γιατί επί της ουσίας αυτοί ταΐζουν πάλι τους ομίλους και τους στηρίζουν για να κερδίζουν εκ του ασφαλούς. Άρα λοιπόν σήμερα το χρήσιμο είναι κατάργηση της έμεσης φορολογίας στα καύσιμα, 50% κάτω στις τιμές του ρεύματος και των καυσίμων, αύξηση των μισθών και του κατώτατου στα 8-25, και πάλι αυτά να τα επιβάλλει ο λαός και ποια ΡΑΕ, και σαν εξάρτητες δομές και λειτουργίες. Κάποιος πρέπει να ελέγχει, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παυλόπουλε, η ΡΑΕ είναι ένας τροχονόμος όλης αυτής της ιστορίας, ναι. Και συμφωνούν και παξάνουν σε αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, επειδή είπατε συγκεκριμένα πράγματα, στις 6 του Απρίλη, ωραία, ενάντια στην ακρίβεια, λέτε ότι έχει απέναντι σε αυτή τη στρατηγική που ακολουθήθηκε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλω να το πω.